Αγαπητές και αγαπητοί φίλες, φίλοι, πολίτες των Πετραλώνων, πολίτες της Αλφατίνας, σήμερα τιμάμε τη μνήμη ενός πολύ νέου ανθρώπου εργάτη που δολοφονήθηκε από τη Χρυσή Αυγή πριν από 9 χρόνια και που θα ήταν σήμερα μαζί μας, μαζί σας, με τους ομοεθνείς τους, θα δούλευε, θα είχε την οικογένειά του, θα ήταν και αυτός στον δρόμο ή θα είχε τις δικές του απορίες για αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο μας και που έλειψε από τη ζωή, θύμα του φασισμού. Και που θα ήταν, επιτρέψτε μου την έκφραση, στα αζήτητα, εάν δεν υπήρχε το αντιφασιστικό κίνημα, εάν δεν υπήρχαν οι ευαισθησίες μιας μειοψηφίας καταρχήν ανθρώπων μέσα στην κοινωνία μας και αν δεν υπήρχε και η πολιτική βούληση για να οδηγηθούν στο ειδόλιο του κατηγορουμένου οι Χρυσαυγίτες, η ηγεσία της Χρυσής Αυγής και να ξεδιπλωθεί αυτή η ιστορία όπως ξεδιπλώθηκε. Αποτείουμε χώρο τιμής στη μνήμη. Ταυτόχρονα όμως συνειδητοποιούμε πως είναι απόλυτα πολιτικός στόχος το να δίνει κανείς τη μάχη της μνήμης απέναντι στη λύση. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η λύση ακριβώς και η σιωπή είναι αυτές οι στρατηγικές που οδηγούν στην αναβίωση του φασισμού. Ο φασισμός για να χτυπηθεί πρέπει κάθε μέρα να χτυπιέται στους δρόμους, στους θεσμούς, στον δημόσιο χώρο, στους κοινωνικούς αγώνες, παντού. Αλλιώς γίνεται πραγματικά το θερμοκήπιο και έχει συμβεί πολλές φορές στη χώρα μας, σε πολλές χρονικές περιόδους, υπάρχει το θερμοκήπιο για να αναπτύσσεται πάντοτε με μία νέα μορφή. Ζούμε σε μία φάση, σε μία πολιτική συγκυρία, όπου οι δυνάμεις της λύσης θέλουν να πάρουν το πάνω χέρι για όλα. Να ξαναγράψουν την ιστορία, ακόμα και την πιο πρόσφατη ιστορία του δημοκρατικού κεκτημένου της μεταπολίτευσης, αλλά και όλη την ιστορία μας, να ξεγράψουν τον αντιφασιστικό αγώνα, να βάλουν στη λύση όλες τις προσπάθειες που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια για να μπορέσουν οι μνήμες οι δημοκρατικές και οι αντιφασιστικές του λαού μας να είναι σε πρώτη ζήτηση, να είναι στοιχείο της διαπαιδαγώγησης μέσα στα σχολιά για τα παιδιά μας, να είναι ενεργές δυνάμεις έτσι ώστε να μπορεί ο αγώνας απέναντι στο φασισμό να είναι ενεργός και καθημερινός. Έχει μεγάλη σημασία όλες και όλοι να είμαστε στρατευμένοι σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν είναι περιθωριακά ζητήματα, δεν είναι μη δημοφιλή ζητήματα, δεν είναι θέματα τα οποία όταν λιγάκι ξύνεις την επιφάνεια έρχονται στην επιφάνεια ακριβώς ως μνήμες από θανατικά, από δολοφονίες φασιστών απέναντι σε νεολαίους, απέναντι σε εργάτες, απέναντι σε μετανάστες, σε πρόσφυγες. Δεν είναι ίδιος δημοκρατικής κουλτούρας στο όνομα οποιασδήποτε δίθεν εθνικής ενόρασης να κρύβονται εγκλήματα σαν αυτά που γίνονται ή που καταγγελόμαστε και ως χώρα που γίνονται στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο με τα pushbacks, αλλά και τα εγκλήματα που συνεχίζονται από εργοδότες, από φασίστες, από θύλακες αντιδημοκρατικούς στη χώρα μας απέναντι στους χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που έχουν έρθει και έχουν ενώσει τις μνήμες και τις τύχες τους και τις δικές τους παραδόσεις με τη δικιά μας πορεία και διαδρομή. Από μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αλλά κυρίως εκ μέρους όλων των ανθρώπων που είναι πάρα πολύ περισσότεροι από αυτούς που είμαστε τώρα εδώ, που δώσαν τις δικές τους μάχες στο αντιφασιστικό κίνημα,
και αφήσαν το δικό τους αποτύπωμα και με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής εκ μέρους όλων αυτών αποτείω χώρο τιμής και αφήνω αυτό το λουλούδι ακριβώς για τη μνήμη αυτού του νέου ανθρώπου που λείπει από τη ζωή, που λείπει από την οικογένειά του, που λείπει από την κοινωνία μας, που λείπει από τους φίλους μας και συντρόφους μας με τους οποίους σήμερα είμαστε εδώ και είμαστε ευτυχισμένοι που συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Κάστε καλά.